Με νέα δημοσιεύματα, ακραία τουρκικά μέσα απειλούν την Ελλάδα, δημοσιεύοντας χάρτη που δείχνει ότι οι πύραυλοι Μπόρα μπορούν να φτάσουν από τη Σμύρνη μέχρι την Αθήνα, αναλύει η Ειρήνη Ζαρκαδούλα. Η καταιγίδα βάζει στόχο την Αθήνα. Με νέο προκλητικό δημοσίευμα, ακραία τουρκική εφημερίδα δημοσιεύει χάρτη στον οποίο ο πύραυλος Μπόρα, που σημαίνει καταιγίδα, εκτοξεύεται από τη Σμύρνη και φτάνει μέχρι την Αθήνα, καλύπτοντας βεληνεκές 230 χιλιόμετρων, που είναι η απόσταση μεταξύ των δύο πόλεων. Ωστόσο, ο συγκεκριμένος πύραυλος, σύμφωνα με τους ειδικούς, μπορεί να φτάσει τα 280 χιλιόμετρα την ώρα. Πανικός από τον Μπόρα στην Ελλάδα είναι ο τίτλος της Άκε Γκαζέτε. Ο καθηγητής της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων και διευθυντής του Κέντρου Ελέγχου Όπλων Θεόδωρος Λιόλιος εξηγεί στο ΣΤΑΡ και την Άννα Σανοζίδου ότι ο Μπόρα μπορεί να πλήξει ακόμη και κατοικημένες περιοχές στην Ελλάδα. Το βεληνεκές του πυράβλου αυτού είναι τόσο μεγάλο, με αποτέλεσμα να μπορεί να φτάσει βαθιά μέσα στην ενδοχώρα και να απειλεί κατοικημένες περιοχές ακόμη και κοντά στην Αθήνα. Η Άγκυρα έχει πραγματοποιήσει την πρώτη δοκιμή του Μπόρα στη Σινόπη το 2017, ενώ ήταν στα σχέδια από το 2009. Η δεύτερη δοκιμή έγινε εχθές. Άγνωστη παραμένει η τοποθεσία. Ο Μπόρας ζυγίζει 2,5 τόνους και αποτελεί τον εθνικό πύραυλο της Τουρκίας. Απαγορεύεται στην Τουρκία να αναπτύξει βαλιστικούς πυράβλους με βεληνεκές μεγαλύτερο από 400 χιλιόμετρα, διότι έτσι θα παραβιάζεται το καθεστώς ελέγχου πυραυλικής τεχνολογίας.